θα το κάνω το έγκλημα. Αν σκεφτείς να μ' αφήσεις, θα το κάνω το έγκλημα. Θα το βγουν στις ειδήσεις. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δείτε στους δείχτες της οθόνης σας πώς γίνονται οι πνεύμονες ενός ασθενή από κορονοϊό μέσα σε μόλις 7 ώρες. Καλά, ακούσατε, εμείς το κανάλι μας εξασφάλισε ακτινογραφίες από ασθενή που νοσεί με κορονοϊό και θα σας παρουσιάσουμε πόσο άσχημα γίνονται οι πνεύμονες του ασθενή μέσα σε μόλις 7 ώρες. Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, είναι χάλια μαύρα, μάλιστα. Μόλις με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι κάποιοι τηλεθεατές τηλεφωνούν επανειλημμένα και διαμαρτύρονται ότι η ακτινογραφία που βλέπετε πίσω μου δεν είναι πρόσφατη. Δηλαδή έρχεστε και αμφισβητείτε αυτό που σας δείχνουμε. Ντροπή, κύριε, έσχος. Θα μπορούσε, κυρίες και κύριοι, Χριστός. Κόρη Μαρία, αν μπορείς να βρεις καλύτερη μάνα μου. Όντως, κυρίες και κύριοι, μετά από έτσι μια σύντομη αναθεώρηση, όντως η ακτινογραφία που βλέπετε δεν είναι πρόσφατη. Είναι λίγο έτσι παλιούτσικη, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί θα μπορούσε να ήταν κι αυτός ένας ασθενής με κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει, οι πνεύμονες ενός ασθενή με κορονοϊό είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τους πνεύμονες αυτού του ασθενή που μόλις σας δείξαμε. Σας ευχαριστούμε. Θα το κάνω το έγκλημα, ας σκεφτείς να μ' αφήσεις. Θα το κάνω το έγκλημα. Θα το βγουν στις ειδήσεις.